για την υποτιθέμενη ένωση των κεφαλαίων αγορών. Αλλά η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Οι αγορές αυτές είναι κατακερματισμένες με τέτοιο τρόπο ώστε το κόστος του χρήματος να είναι πολύ υψηλό έως απαγορευτικό σε εκείνες ακριβώς τις οικονομίες, σε εκείνα ακριβώς τα κράτη-μέλη της Ένωσης που έχουν πληγεί χειρότερα από την οικονομική κρίση, όπως η Ελλάδα. Το αποτέλεσμα είναι να απομακρύνονται οι προοπτικές ανάκαμψης των οικονομιών αυτών και μείωσης των δραματικά υψηλών επιπέδων της ανεργίας. Απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις, το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προτείνει κάποιες επιμέρους βελτιώσεις, χωρίς να αντιμετωπίζει τη ρίζα του προβλήματος. Σημείο αφετηρίας πρέπει να είναι ένα αληθινά ευρωπαϊκό σύστημα εγγύησης καταθέσεων, ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη που έχει κλονιστεί με αποφάσεις οργάνων της ίδιας της Ένωσης, όπως για το κούρεμα καταθέσεων στις κυπριακές τράπεζες. Είναι παράλογο να αντιμετωπίζονται οι καταθέτες ως επενδυτές και να απειλούνται με τα περιβόητα bail-in. Thanks. And now, Mr. Kelly.